Θέμα τεράστιο προς συζήτηση. Πρόσφατα, πριν καμιά 6-7 χιλιάδες χιλιόμετρα, έβαλα και του από AliExpress τη ΣΥΤΑ, το κοτσετσόσυρμα και στο, πώς το λένε, και στο ψυγείο της μηχανής. Και επειδή τα μηχανάκια τα ταξιδεύουμε και την πετρούλα θα τη φας, και η ζωντανή απόδειξη είναι στα πρώτα 1000 χιλιόμετρα με το που έβαλα τη ΣΥΤΑ στο πλήσι, κάποια στιγμή ακούω, νομίζω πρέπει να ήμασταν Σκόπια, άκουσα εγώ ένα γκλάνκ καλό και ένα θόρυβο πλαστικών. Ωραία, γαμώ το, λέω, τη σκάτα να με χτύπησα. Όταν πήγα να πλύνω το μηχανάκι, είδα το κοτετσόσυρμα στραβωμένο με ένα κομμάτι χρώματος να λείπει και λέω, φίλε, κοίταξε η ρουφιάνα η πετρούλα που θα πήγαινε πάλι και τι ζημιά θα μας έκανε. Φυσικά αυτή εξωστραχίστηκε, βρήκα και το σημείο στο πλαστικό που χτύπησε, το οποίο του έκανε ένα χτυπηματάκι καλό, που σημαίνει ότι άμα τώρα κάνεις καλό χτύπημα σε χοντρό πλαστικό εσωτερικό, αυτά τα μαύρα που έχει από μέσα το Forza, δεν θέλω να φανταστώ τώρα τι ζημιά θα κάνει στις αλουμινόφλιδες, και καλά να σου στραβώσει τις αλουμινόφλιδες που είναι για την απαγωγή της θερμότητας του ψυγείου. Αν γυρίσει και σου χτυπήσει σωλήνωση, τι ακριβώς κάνεις? Οπότε τέλος, άστο. Τώρα βέβαια με το θέμα του ψυγείου έχει δημιουργηθεί μεγάλη μουρμούρα και ανεβάζει η θερμοκρασία και θα κάνει ζημιά στο μοτέρ και βαρετά όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν με απασχολεί τίποτα από όλο αυτό. Εγώ ξέρω να πω ότι το μηχανάκι το οδηγώ κάθε μέρα. Ναι, από τη ΣΥΤΑ ανέβασε μέσα σε χοντρή κίνηση 2-3 βαθμούς παραπάνω. Ναι, έχω δει και 101 και 103 και 105. Γενικότερα, ναι, το βεντιλατέρ παίρνει σχετικά εύκολα μπροστά. Ναι, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Οπότε, όποιος έχει τέτοιο βάσανο, εγώ οφείλω να το πω ότι ναι, θα δει ένα ανέβασμα στη θερμοκρασία. Ναι, είναι εντός ορίων. Ναι, αυτό το μοτέρ είναι γκουμούτσα, δεν καταλαβαίνει Χριστό. Αν είσαστε ψυχασθενείς με τα βεντιλατέρ και τα λοιπά, μην το βάλετε. Αν δεν δίνετε δεκάρα, να το βάλετε χτες, γιατί θα γλιτώσετε κάνα χιλιάρικο από την τσέπη, με μόλις 25 ευρουλάκια και άμαγα 17 ευρώ πρέπει να το έφερα από το AliExpress. Τίποτα, τοποθέτηση του κόλλου, πανεύκολη, και βρήκα την υγειά μου. Να κάνουμε και το σταυρό μας, να έχουμε πάντα καλούς δρόμους. Είναι λοιπόν κάτι που αφορά καθαρά εσένα. Εγώ πάντως είμαι απόλυτα χαρούμενος με τη ΣΥΤΑ και η ΣΥΤΑ δεν πρόκειται να κατέβει από το μηχανάκι. Διότι πέρα από το σώνο το χιλιάρικο από την τσέπη, ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι δεν θέλω να μου χαλάσει το ταξίδι. Οπότε, αν μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα στο μηχανάκι που να μου διασφαλίσουν ότι το ταξίδι μου θα μείνει αδιαταραχτό, εκεί πέρα τελειώνει το θέμα. ΣΥΤΑ ολέ, δεν τη βγάζω για κανένα λόγο που να βαράει 125 στο βεντιλατέρ. Έχω κάνει λοιπόν έλεγχο και στο παραφλού. Ούτε παραφλού έχει εξατμιστεί, ούτε έχουμε κανένα βάσανο, οπότε τέλος.